Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Planas Visor. Είναι γνωστό σε όλους τους παραγωγούς το γεγονός ότι τα κρύα του χειμώνα είναι απαραίτητα για την καλή διαφοροποίηση των οφθαλμών της ελιάς, η οποία θα οδηγήσει σε μια καλή ανθοφορία και μετέπειτα καλή και ομοιόμορφη καρπόδεση. Την περσινή χρονιά, ο παρατεταμένος κρύος καιρός που επικράτησε σχεδόν για παραπάνω από 4 μήνες, οδήγησε σε μια παραγωγή ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Βλέποντας ελιές παραμελημένες, γεμάτες καρπό ή ελιές από τις οποίες δεν περιμέναμε παραγωγή καθώς ήταν η χρονιά της παρανιαυτοφορίας τους, να δίνουν σχεδόν την ίδια παραγωγή με την καλή τους χρονιά. Φέτος όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο ευχάριστα, καθώς ο χειμώνας είναι ίσως από τους πιο ζεστούς χειμώνες των τελευταίων ετών, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα δέντρα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ελιά λοιπόν προκειμένου να κάνει μια ικανοποιητική διαφοροποίηση και να μας δώσει μια καλή ανθοφορία, πρέπει να εκτεθεί σε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών ψύχους, ο οποίος είναι διαφορετικός από ποικιλία σε ποικιλία, όπως είναι διαφορετικές και οι ανώτερες θερμοκρασίες αυτού του ψύχους για κάθε ποικιλία. Οι θερμοκρασίες ψύχους που είναι ιδανικές είναι οι θερμοκρασίες κάτω των 12 βαθμών Κελσίου και οι πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, με ιδανικότερες τις 2 με 7. Οι ώρες αυτών των θερμοκρασιών που απαιτούνται είναι πάνω από 1700 ώρες και ανάλογα με την ποικιλία μπορεί να φτάσουν και τις 2000. Οι ποικιλίες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ψύχους είναι οι Χαλκιδικής, οι Αμφίσης και γενικά οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ποικιλίες όπως οι Κοροναίκοι μπορούν να διαφοροποιήσουν οφθαλμούς και σε λίγο ανώτερες θερμοκρασίες μέχρι 16 βαθμούς. Το κακό με την όλη υπόθεση είναι ότι οι ώρες θερμοκρασίας πάνω από 16 βαθμούς Κελσίου φαίνεται να ακυρώνουν τις αντίστοιχες ώρες των ωφέλιμων ψυχρών θερμοκρασιών που έχουν επικρατήσει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν μία μέρα έχει 14 ώρες θερμοκρασία κάτω των 12 και 3 ώρες πάνω των 16, τα δέντρα συλλέγουν 11 ώρες ψύχους και όχι 14. Όπως καταλαβαίνετε, αν συλλέξετε τα μετεωρολογικά δεδομένα του φετινού χειμώνα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Δυστυχώς και τα δέντρα απειλούνται σοβαρά με μια πολύ κακή διαφοροποίηση, δηλαδή μικρή ανθοφορία, με κακοσχηματισμένα άνθη τα οποία θα επηρεάσουν και την καρπόδεση. Αυτό το φαινόμενο θα είναι και πιο έντονο σε περιπτώσεις που τα δέντρα έχει γίνει όψιμη συγκομιδή, δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα ή γίνεται τώρα το Γενάρη και το Φλεβάρι. Επίσης, τα δέντρα μπορεί να κάνουν μία πρόωρη έξοδο από την κατάσταση λιθάργου, με αποτέλεσμα ένας ξαφνικός παγετός να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στη νέα βλάστηση αλλά και στην ανθοφορία. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά και εύχομαι πραγματικά σε όλους τους ακροατές του Planas Visor και τους παραγωγούς ελιάς της Ελλάδος να έχουν μια τέλεια άνθηση και μια καλή σεζόν. Εσείς φροντίστε να έχετε τα δέντρα σας σε καλή θρεπτική κατάσταση ώστε να μπορέσουν να δέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άνθη από αυτά που θα σχηματίσουν. Αυτά τα λίγα σε αυτό το γρήγορο βιντεάκι. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.